Και εμείς πάμε τώρα σε σύνδεση με τον Άρη Κουτσιούκη να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Άρη. Τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει κάπως, Λίνα, καθώς οι φοιτητές που βρίσκονταν νωρίτερα εδώ έχουν αποχωρήσει εδώ και ώρα με πορεία. Αρκετοί από τους μαθητές έχουν φύγει, καθώς ανήσυχοι γονείς ήρθαν και νωρίτερα να τους παραλάβουν, καθώς είδαν τις εικόνες, όπως μας έλεγαν και οι ίδιοι, τις εικόνες ντροπής από την τηλεόραση. Να σας πω πως εδώ ήρθε πριν από λίγο και ο Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Μπαχαράκης, ο οποίος συνομίλησε με τους εκπαιδευτικούς, με τους διευθυντές των σχολείων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Μάλιστα, σε λίγο τον αναμένουμε για δηλώσεις έξω από το σχολείο. Να σας πω πως βρέθηκε και ο δήμαρχος της περιοχής εδώ που καταδίκασε τα επεισόδια. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, είχαμε συνολικά 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για παραβάση του νόμου περί όπλων. Και η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, Λίνα. Σε ευχαριστώ, Άρη.